Κυρίες και κύριοι, το αρχαίον πολιτισμού και το άρωμα Ελλάδος είναι εδώ για να θίξουν ακόμα μια φορά και όποτε χρειαστεί θα είμαστε εδώ με τους Έλληνες, με αυτούς που αγαπάνε την πατρίδα τους και με αυτούς που αγαπάνε τον τόπο τους. Με αυτούς που θυσιάστηκαν γι' αυτόν και εγώ προσωπικά δεν μπορώ την απανθρωπιά και την αδικία. Και θα καταλάβετε αμέσως γιατί σας μιλώ και για ποιο πράγμα σας μιλώ, διότι αυτόν τον καιρό μάθαμε, ακούσαμε, είδαμε ότι έγινε μία ακόμα αδικία εις βάρος ενός νέου Έλληνα, ενός νέου ανθρώπου, ενός νέου ανδρός. Ένα παιδί που το ήξερα, το είχα γνωρίσει στα συλλαλητήρια και είχαμε ανταλλάξει και κουβέντες και δεν μπορώ να ανεχτώ και να δεχτώ αυτά που λέγονται. Μιλάμε για τον ήρωα εθνομάρτυρα Κωνσταντίνο Κατσίφα. Και θα είμαστε εδώ όποτε χρειαστεί και σε όποια εξέλιξη γίνει. Και σε αυτό έχω εδώ κοντά μου τους δύο καλούς μου φίλους, την αδελφή του, την Ερμιόνη την Κατσίφα, και τον σύντροφό της, τον Τιμολέοντα του Γεωργίου, για να θίξουμε για άλλη μια φορά, παιδιά. Ξέρετε ότι είμαστε εδώ συνέχεια, όποτε υπάρχει λόγος όμως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και άλλους δημοσιογράφους που μας βγάλανε και είναι πάνω στο θέμα και το παρακολουθείτε. Και έχετε μια ευαισθησία. Ευχαριστούμε τον κύριο Λιακάκη, γιατί έχει μια πατριωτική και πολιτισμένη στάση και αναδεικνύει την Ελλάδα με τον πολιτισμό της αλλά και το πατριωτισμό της. Έχουμε λοιπόν μια καινούργια εξέλιξη όμως. Έχουμε μια εξέλιξη, υπάρχει ένα έγγραφο ιατροδικαστικό από την πλευρά της Αλβανίας που ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει η Ερμιόνη ότι ο αδελφός σου, το παιδί που εγώ γνώρισα και ήταν ένα πεντακάθαρο παιδί και που τα μάτια του δεν θα τα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, το έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές, έτσι, που μας λέει ότι αυτό το παλικάρι αυτοκτόνησε. Καταρχήν, όταν το άκουσες εσύ αυτό, τι αισθάνθηκες? Είναι τρελό, με έπιασε οργή, θυμός. Είναι σκανδαλώδες, δηλαδή είναι προσβολή της λογικής, της ίδιας. Και φαντάζομαι αυτό. Και της οικογένειάς σου και του αδελφού. Είναι εξευτελισμός, είναι προσβολή στη μνήμη του νεκρού. Είναι πάρα πολλά, είναι ντροπή, είναι μια μεγάλη ντροπή αυτό. Αυτό είναι λοιπόν. Είναι ένα μεγάλο ψέμα και η αλήθεια πρέπει να βγαίνει, να λέγεται. Ωραία. Πρέπει να μιλάμε. Επειδή και την ίδια άποψη έχω κι εγώ, πάμε λοιπόν να δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν θα ήθελα να πω κάτι πολύ απλό τιμολέοντα, ότι αν ήταν αυτοκτονία, θα φαινόταν αμέσως με το παρέλαβαν τη σωρό και θα το λέγανε την επόμενη μέρα και τελείωνε εκεί το πανηγύρι και το θέμα. Έτσι, δεν θα χρειάζονταν τόσες μέρες, τόσους μήνες, τόσα χρόνια για να καταλήξουν σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Ακριβώς εδώ, την πρώτη μέρα που έγιναν τα επεισόδια, στις 28 Οκτωβρίου του 2018, τα αλβανικά κανάλια έλεγαν ότι σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Αρχικά είπαν ότι συνελήφθη και μετά είπαν ότι σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Είπαν ότι μόλις τον δολοφόνησαν, βγήκαν τα ΜΜΕ τα αλβανικά και είπαν ότι ο εξτρεμιστής εκτελέστηκε. Από πού και ως πού εξτρεμιστής. Άρα λοιπόν δεν αυτοκτόνησε. Δεν μιλήσαμε για αυτό. Λοιπόν, πότε λένε την αλήθεια, τότε ή τώρα. Φάσκουν και αντιφάσκουν. Και στις καταθέσεις τους οι επικεφαλής λένε. Τρία χρόνια τώρα. Στις καταθέσεις τους οι επικεφαλής της Ρενέα λένε ότι σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Δεν λέει κανείς από τις καταθέσεις τους ότι αυτοκτόνησε. Έχουν στείλει πριν δύο χρόνια αυτό το έγγραφο στους γονείς που λέει ότι σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Επειδή ο κόσμος ίσως να μην τα ξέρει αυτά τα πράγματα με τη σειρά. Δεν τα πάμε να όλοι. Πούμε λοιπόν ότι καταρχήν το πρώτο μεγάλο φάουλ για μένα είναι η πρώτη μεγάλη προσβολή για μένα ότι παραδίδουν τον νεκρό, τη σωρό του νεκρού, τον παραδίδουν 10 μέρες μετά. Είναι τραγικό, πήγαινε, έτσι. 10 μέρες μετά. Και δεν άφησαν το. Εμείς περιμέναμε να πάρουμε τη σωρό του αδερφού μου. Για να γίνουν. Για να κάνουμε όλα τα νόμιμα όσα και όλα όσα έπρεπε τα καθήκοντά του. Και δεν άφησαν και τον γιατρό να πλησιάσει. Όχι να πλησιάσει. Πλησίασε για 5 λεπτά. Δεν τον άφησαν να εξετάσει τη σωρό του αδερφού μου. Δεν τον άφησαν να κάνει τις ενέργειες τις ιατροδικαστικές. Ενέργειες που υπάρχει μαρτυρία του γιατρού. Να κάνει δηλαδή τη δουλειά του με λίγα λόγια. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι αντιφατικά, δηλαδή δεν υπάρχει λογική. Μάλιστα. Δεν υπάρχει λογική και γιατί το ίδιο βράδυ στο σημείο της δολοφονίας τα ΜΜΕ, τα αλβανικά, τα ίδια τα ΜΜΕ έβγαλαν ότι μάζευαν κάλικες στο βουνό και ότι ο εξτρεμιστής εκτελέστηκε. Mm-hmm. Οι γονείς σου πώς το πήραν αυτό, πώς το είδαν αυτό? Νιώθουν οργή, θέλουν δικαιοσύνη. Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη και να πάρει ο καθένας ό,τι του αναλογεί. Να δικαιωθεί ο αδερφός μου και θέλουν και όπως θέλουμε όλη η οικογένεια να μας δώσουν το πόρισμα
ότι ο αδερφός μου δολοφονήθηκε, δεν υπάρχει κάποιο άλλο πόρισμα. Αυτό είναι το πόρισμα, γιατί και οι Ευρωπαίοι περιμένουν να δουν, να μάθουν τι και πώς έγινε όλο αυτό. Ξέρουμε τι έγινε, το ξέρουμε όλοι, είναι δεδομένο, έγινε δολοφονία. Mm-hmm. Το ξέρει και η Ευρώπη πολύ καλά αυτό. Περιμένει να μάθει το πώς έγινε, τι συνέβη και έφτασε εκεί. Πες μου κάτι, συνηθίζεται στην Αλβανία αυτό ή είναι πρωτοφανές? Δηλαδή συνηθίζεται το νεκρό να τον δίνουν 10 μέρες μετά? Όχι, να φυσικά μην και όχι, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Για τον δικαστή συνηθίζεται να βγαίνει? Όχι, μια φορά παλιά είχα διαβάσει ένα δημοσίευμα ότι κάποιον τον είχαν δολοφονήσει ξανά και είπαν ότι αυτοκτόνησε με 2 σφαίρες στο σαγόνι, κάπου δεν ξέρω. Μόνος του, δηλαδή. Αυτοπροβολήθηκε και δεύτερη φορά μόνος του. Αυτό είναι, είναι παράλογο. Ναι, αυτοκτονία. Ούτε ένα παιδάκι δεν το πιστεύει, ναι. Δηλαδή. Με 2 σφαίρες στην καρδιά, πώς? Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι να αυτοκτονήσει κανένα, όλοι το ξέρουμε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, τόσο έχουμε ακούσει. Είναι δυνατόν. Τιμωλέοντα. Πάνω σε αυτό. Όχι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Πρώτη φορά στα χρονικά, πρώτη φορά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν στο μεσαίωνα γίνονταν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω. Καταρχήν, εδώ θέτουν 2 θέματα. Ότι πήγε να αυτοκτονήσει, που σημαίνει ότι αμφισβητούν έμεσα την πνευματική του ικανότητα. Αυτό έγινε λοιπόν συνεπεί ένα επεισοδίο το οποίο απειλήθηκε για τη ζωή του, να κατεβάσει τις σημαίες. Είδαμε κάποια βίντεο να έχει ένα όπλο, το οποίο ήταν τροποποιημένη καραμπίνα από ό,τι φαίνεται, που το είχαν για αυτοπροστασία τους, γιατί οι ορδές Αλβανών προσπαθούν... Δεν είχε όπλο στο βουνό ο αδερφός. Βλέπουμε κάποιος στον μαγκητοσκοπού να κρατάει ένα όπλο το οποίο το έχει στον αέρα, δεν πυροβολεί, παρόλο που δέχεται πυροβολισμός. Γιατί βρέθηκε με αυτό το όπλο, το οποίο όλοι, οι πιο πολλοί έχουν οι ελληνικές μειονότητες, διότι οι ορδές Αλβανών πάνε και τους αγγίγουν τα σπίτια τους, κλέβουν και τους σκοτώνουν μέσα. Γι' αυτό προστασία τους. Φαίνεται είχαν εκεί ένα, αν το είχε και που το είχε, μια καραμπίνα η οποία ήταν άσφαιρη, δεν είχε σφαίρες. Του είχαν κάνει bullying, τον είχαν χτυπήσει την προηγούμενη μέρα σε αστυνομικό τμήμα. Τον ξυλοκόπησαν 7 ώρες την προηγούμενη μέρα, στις 8. Με το που πήγε στις σημαίες του, έβγαλε την πιστολή και τον απειλούσε ένας αστυνομικός εκεί. Ενδεχομένως και τον πυροβόλησε. Και δεν ξέρουμε στο μεσοδιάστημα τι έγινε, πώς γύρισε και τα λοιπά να υπερασπίσει, γιατί του είπε κατέβασε τη μεγάλη σημαία, που εκεί είναι η σημαία για τους ήρωες του 40. Και που αυτό έγινε και που με αστυνομικούς της περιοχής. Τον απειλήσανε κατά της ζωής του με στραμμένα τα όπλα. Αυτό υπάρχουν μαρτυρίες, το ξέρουν όλοι στο χωριό. Παρ' όλα αυτά, ημέρα της επετείου. Ο Κωνσταντίνος, από ό,τι τον είχα γνωρίσει, ήταν ψύχρεμος, χαμογελαστός, δεν έπινε ποτέ και δεν είχε κανένα λόγο να αυτοκτονήσει. Αυτό είναι το παιδί που γνώρισα και εγώ, επιβεβαιώνω. Δεν είχε κανένα λόγο να αυτοκτονήσει. Είχε μια τεράστια σημαία για το συλλαλητήριο Καλεσπρεσπών. Ήταν να γίνει να ψηφιστεί η συνθήκη του Πρεσπών. Όλα αυτά έγιναν τότε, λίγο πριν. Και αυτά έγιναν γιατί είχε, σαν ξυλουργός που ήταν, πήγαινε και έφτιαχνε τις εκκλησίες. Έχουμε και έχουν άνεξη θρησκεία στην Αλβανία και υπάρχει και σύμβουλος παρά τον Πρωθυπουργό, παρά το οράμα, για όλες τις θρησκείες. Λοιπόν, πώς δεν αφήνουν την ελληνική να επισκευάσουν τις εικόνες, γιατί δεν επιτρέπουν το προσκυνητάρι. Να πω, να συμπληρώσω λοιπόν, ότι νόμιμα σηκώνεται η σημαία η ελληνική τις 2 εθνικές επετείους στη Βόρειο Ήπειρο. Είναι από τη συμφωνία αυτό, έτσι. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Δεν έκανε κάποια εξτρεμιστική πράξη σηκώνοντας την ελληνική σημαία εκεί. Όχι, εξτρεμιστική λοιπόν χαρακτηρίστηκε έτσι, διότι έσπευσαν πάρα πολύ ακραίοι Έλληνες να το εκμεταλλευτούν. Έσπευσαν λοιπόν αυτοί να ξεπλύνουν τα κλίματά τους με το αίμα του Κατσίφα. Και αυτό ήταν ανήθικο. Ανήθικο και επικίνδυνο, διότι έθετε σε κίνδυνο και την αμοιβαία ειρηνική συνύπαρξη της Ελλάδας και της Αλβανίας. Δηλαδή να γίνει μια σύραξη. Την κοινή ειρήνη των 2 λαών. Έδειξαν ότι υπήρχαν μια ασίδωτη προσπάθεια καπήλευσης του ονόματος και της θυσίας του, για να συγχωνεύσουν με ακραίες ενέργειες και κάποιοι από αυτούς να μπουν στη Βουλή. Το θέμα δεν ήταν πολιτικό. Παράδεκτο και ντροπή τους. Δεν μπορείς να πεις σε οποιοδήποτε που νομίζει ότι είσαι εθνικιστής ή πατριώτης, να λες ότι αυτό ακριβώς ο Κατσίφας ήταν δικός τους, δεν ήταν ποτέ δικός τους. Και αν ήταν, θα είχαν βγάλει βίντεο, φωτογραφίες κτλ. Εμφανίστηκαν κάποιοι δίθεν φίλοι του, εντελώς συμπτωματικά. Όταν εκείνος έψαχνε να βρει δουλειά και ήταν άργος, δεν τον ήξερε κανένας. Μετά εμφανίστηκαν κάποιοι, ακόμα και με πλαστές σημαίες, για να μπουν στη Βουλή. Λοιπόν, ακόμα και ένας κύριος, ο οποίος έκανε
εκπομπές και μετά πουλούσε επιστολές του Ιησού. Άρχισε πολύ να μιλάει για τον κύριο Κατσίφα, για τον Κώστα Κατσίφα. Μετά που μπήκε στη Βουλή, δεν έκανε κάτι άλλο. Μόνο ο Μιλωνάκης έκανε μια ερώτηση. Που θέλω να πω ότι αυτή η τακτική των εθνικισμών θέτει σε κίνδυνο σοβαρά τις δύο χώρες. Και ο Κατσίφας ακριβώς ήταν για να περνάνε καλά και να έχουν τα δικαιώματά τους και οι Αλβανοί. Για αυτούς περισσότερο θυσιάστηκε, κατά ποια μια έννοια. Ότι όταν έχεις ανθρώπινα δικαιώματα, όταν έχεις ευρωπαϊκά δικαιώματα, μπαίνεις και στην Ευρώπη. Μια Αλβανία η οποία εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο θα ήταν πολύ καλό και για αυτούς. Θα μπαίναν στη μεγάλη κοινότητα. Θα ήταν πιο εύκολο να μπουν. Κάποιοι δεν θέλανε. Έχουμε κάποια ακραίοι κύκλοι δεν θέλανε να μπει. Όλη η διεθνή κοινότητα θέλουν να μπει στην Ευρώπη. Γι' αυτό δουλεύουν. Με τον όρο να υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ζωή και η τιμή και η προστασία τη ζωή τη μειονότητα. Γιατί δολοφόνησαν τον αδερφό μου. Φυσικά και ναι, να μπει. Αλλά να μα πούν τι έγινε. Θα σα πω την απάντηση. Η Ευρώπη περιμένει αυτό. Η Αμερική περιμένει αυτό. Η πρέσβυρα, η Αμερικανίδα είναι εκεί. Και προσπαθεί να φτιάξει αυτά, να δει τι συμβαίνει. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί υπάρχει τόση αυθαιρεσία. Λεπτομέρεια. Ότι όταν μπήκανε και εισέβαλαν σαν τους Ναζί, οπλισμένοι κομμάτως και πήγανε στην κυρία Βασιλεία και τη χτυπούσαν με τα όπλα και τη βάλανε στο καναπέ και τη βάλανε το. Με ποιο δικαίωμα μπήκαν μέσα στο σπίτι, μπήκαν στο σπίτι μας και απείλησαν κατά τη ζωή τους γονείς μου με τα όπλα στους κροτάφους. Εγώ ξέρω, αλλά πόση ηλικία είναι, πόσο χρόνο είναι οι γονείς σου. Οι γονείς μου είναι μεγάλοι, πολύ μεγάλοι. Το λέω, πόση ηλικία. 67 η μάνα μου και 76 ο πατέρας μου. Είναι μεγάλοι άνθρωποι. Δύο γερόντια. Είναι δύο γερόντια. Έτσι. Άοπλοι μόνοι τους. Ψηλά στο βουνό. Ψηλά στο βουνό. Και μπούκαραν αυτοί και βανδάλισαν το σπίτι, τα πάντα όλα εκεί τα καταστρέψανε. Ψάχναν του αδερφού μου το δωμάτιο. Εννοείς, καταστρέψανε έπιπλα, ρίξανε κάτω πράγματα. Ναι, πετούσαν και τη μάνα μου στον καναπέ, τη στρέφανε το όπλο εδώ, εδώ. Τη λέγανε γιατί φοράς σταυρό, γιατί μιλάς ελληνικά, γιατί δεν μιλάς αλβανικά. Γιατί ήρθαν οι Αμερικανοί συγγενείς σου στο σπίτι. Με ποιο δικαίωμα τα κάνανε όλα αυτά. Το προηγούμενο καλοκαίρι. Γιατί τα κάνανε όλα αυτά, γιατί να μην έρθουν οι συγγενείς μας. Οι συγγενείς μας είναι αίμα μας, είναι η θύη μου. Είναι τα αδέρφια του παππού μου. Είναι δυνατό. Και ο αδερφός της Βασιλείας ζει στην Αμερική. Ο αδερφός της. Και τα πρώτα ξαδέρφια, τα ξαδέρφια της, ζουν στην Αμερική, στη Βοστόνη. Όπως πάρα πολύ βορείο πυρό. Δεν χρειάζονται λεπτομέρειες. Όχι να το πούμε. Εδώ αναβιώνει λοιπόν ότι υπάρχει ένα μίσος κατά των Αμερικανών. Τι ήρθαν οι Αμερικάνοι να έρθουν το καλοκαίρι, που δίνανε και λεφτά για να φτιάξουν δρόμους και το κημητήριο. Και αυτό το μίσος. Το δρόμο μας τον έφτιαξε ένας θείος μου από την Αμερική. Τώρα μας, όλα τα χρόνια εμείς, το μοναδικό σπίτι, χωρίς δρόμο. Και πλήρωναν οι γονείς μου γι' αυτό. Δίναν χρήματα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει γίνει ο δρόμος. Είναι απίστευτο. Αυτή η τακτική στην οποία να φοβούνται το παλιό καθεστώς, το οποίο είναι βυθισμένο, ποντισμένο στις αιμονές του. Στις αιμονές του, οι οποίες ξεκινάνε από το Χότζα. Ο οποίος έβλεπε παντού εχθρούς και οι κακοί καπιταλιστές, οι Δύση, θέλουν να καταστρέψουν το κράτος. Ανοίγαγαν σε ύψιστη αξία ένα κράτος, το οποίο όμως είναι κράτος δυνάστης που περιφρονεί τις αμυνές του με τρόπο αιμονικό και επικίνδυνο. Γιατί αυτό λέγεται παράνοια όταν προβάλλει στους άλλους την επιθετικότητά τους. Είναι επικίνδυνο, έχουμε δημοκρατία. Και ακριβώς αναβιώνει, θυμήθηκα την Ελένη του Κατσογιάννη, ότι με αυτές τις αιμονές, επειδή τα παιδιά της έστειλε στην Αμερική, την πέρασαν λαϊκό δικαστήριο και την εκτέλεσαν. Και κάποιοι θέλουν να αναβιάσουν αυτό. Κάποιοι από αυτούς, εκεί σε αυτή τη χώρα, και κάποιοι από εδώ, πάρα πολλοί θερμοκέφαλοι πατριώτες, οι οποίοι όχι μόνο τον πατριωτισμό, αλλά προάγουν τη βία. Ο Έλληνας ποτέ δεν ήταν βίος. Στην αρχαία ελληνική τραγωδία απαγορεύονταν και στους Σοφοκλή να δίνουν σκηνές βίας. Η σκηνή που σκοτώνει την Κλητεμίστρα, ο γιος της, ο Αίγιστος ήταν ο Ρεστής. Ναι, ο Ρεστής απαγορευόταν να δείχνουν σκηνές βίας. Πώς λοιπόν εμείς που υφέραμε τον πολιτισμό να ταυτίζουν τον πατριωτισμό με την ομή βία και τις ναζιστικές σημαίες κάποιοι. Όχι, ο πατριωτισμός δεν έχει καμία σχέση. Αυτά είναι στημένα ή θα μπορούσαν να είναι στημένα ή πήγαν να το εκμεταλλευτούν κάποιοι από όλο αυτό το συνάφι. Γιατί έτσι παίρνανε τις μάρκες τους, γιατί δεν είχαν άλλα προσόντα. Ένας άνθρωπος της βίας δεν είναι διανοούμενος, δεν διαβάζει, δεν προάγει πολιτισμό. Με αυτή τη βία θα να πάνε διαβατήριο για τη Βουλή με ένα λαϊκισμό, ο οποίος όμως φέρνει το αντιδιαμετρικό αποτέλεσμα και φέρνει την αντίδραση από τους άλλους και έτσι μια χώρα ειρηνική γίνεται.
Να ρωτήσω κάτι, Ερμιόνη. Την έκθεση αυτή, την ιατροδικαστική του εισαγγελέα, την πρόταση κλπ. Την έχουν οι γονείς σου? Δηλαδή, έχει έρθει επίσημα στα χέρια, στο σπίτι σας, εκείνο το μικρό σπιτάκι? Δεν έχει έρθει τίποτα στους γονείς μου. Κυκλοφορεί ένα δημοσίευμα με τα αλβανικά, όλα αυτά. Δηλαδή, και οι άνθρωποι το μάθαν από τα ΜΜΕ. Το μάθαμε από εκεί, το είδαμε. Καλά, εσύ είσαι στην Αθήνα. Εκείνοι οι άνθρωποι που ζουν και σε εκείνο το σπιτάκι που ξέρω. Ψηλά πάνω στους βουλιαράτες. Ναι, ναι, ναι. Είχαν δώσει ένα έγγραφο στους γονείς που έλεγε ότι το παιδί σας σκοτώθηκε σε συμπλοκή πυρών. Πριν δύο χρόνια, σε ανύποπτο χρόνο, η ίδια η εισαγγελία του Αργυροκάστρου, ναι, έδωσε μία-δύο σελίδες σε ένα έκθεση, έγγραφο στον πατέρα, στο πατέρα της, στα αλβανικά, ναι, ναι, στο οποίο έλεγε ότι ο γιος της σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Ενώ τώρα αντιφάσκουν. Τέλεια. Εμφανίζουν λοιπόν κάποια εισαγγελική πρόταση από άλλους εισαγγελείς ότι. Άλλα. Ότι αυτοκτόνησε. Μα το ίδιο στο έγγραφο, σε προγενέστερο και ασφαλή χρόνο, κοντά στον τόπο των γεγονότων, λέει αυτό. Τα κανάλια τότε λέγανε ότι σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Δεν υπάρχει λογική. Άρα λοιπόν, αντιφάσκουν με την ίδια τη λογική του και τον εαυτό του. Έχουμε δύο έγγραφα, δύο μέτρα και δέκα σταθμά. Είναι εντεγμό τη λογική. Δεύτερον, όφυλαν λοιπόν, αν ίσχυε ο ισχυρισμό του ότι αυτοκτόνησε, ακριβώ την ίδια μέρα να δώσουν το υλικό από τι κάμερε που είχαν. Την επόμενη ώρα θα πρέπει να έχει. Η Ρενέα, το ελικόπτερο με τις διπλές κάμερες και τον ντρόν. Θα το αποδείξει. Και υπάρχουν και πλάνα που έχουν επεχτεί από τις κάμερές τους. Ναι. Έχουν επεχτεί. Αυτό επιβεβαιώνει ακόμα περισσότερο ότι. Στα αλβανικά κανάλια υπάρχουν πλάνα που έχουν επεχτεί από τις κάμερές τους. Τι ακριβώς. Τη Ρενέα. Ναι. Ακριβώς αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει εδώ μια κατάθεση εξουσίας. Ναι, ναι, ναι. Μια συγκάλυψη. Πάνω κάτω, δεν ξέρω. Αυτό συνιστάγα τότε με αυτή την έννοια, την νομική έννοια, κατάθεση εξουσίας. Δηλαδή οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές που είναι για τη δίωξη των δολοφόνων του Κατσίφα προσπαθούν με κάποιο τρόπο να αποκρύψουν ή να γλιτώσουν την ποινική δίωξη, να το πούμε πιο απλά, εκείνους οι οποίοι ευθύνονται γι' αυτό, τους άγνωστους. Που έδωσαν την εντολή, τους που εκτέλεσαν. Τους όποιους. Τους όποιους. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Εγώ έχω ανακαλύψουν αυτοί. Συνιστά κακοργηματική πράξη ακόμα και των διακτικών αρχών και των εισαγγελικών αρχών. Προφανώς. Και το άλλο δικονομικό παράδοξο, και είναι ακυρότητα αυτό της όλης διαδικασίας, είναι ότι δεν επέτρεψαν στον εντοδικαστή, τον κύριο Βουγιουκλάκη, να εξετάσει τη ΣΟΡΟ, σαν τεχνικό σύμβολο τη οικογένεια. Από εκεί ξεκινάει η παρανομία τη υπόθεση. Κάθε δικονομική πράξη είναι για την ανέβρεση τη αλήθεια. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μην αφήνουν και μονομερώς το κράτος, το ισχυρό αυτό που λέμε με τις κρατοβολές του Χότζα, να αυθαιρετεί και να θέλει μετά να μπει στην Ευρώπη? Πού είναι ανθρώπινα δικαιώματα? Εγώ έχω δει. Α δώσουν το πόρισμα Κατσίφα, α δικαιωθεί η μνήμη του Κατσίφα και α μπουν στην Ευρώπη. Τα αλβανικά ΜΜΕ είχαν βγάλει ότι ένα αυτοκίνητο με τρύπες από σφαίρες. Και λέγανε ένα εξτρεμιστής, α πούμε, έκανε αυτό. Δεν το έκανε ο αδερφός μου αυτό. Αυτό έχει γίνει από πειρά των Αλβανών, των αλβανικών αρχών. Δείξαν ένα αυτοκίνητο ήδη τρυπημένο. Ναι, 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 δηλαδή, αυτό είχα δει. Ας πούμε, και το καταλογίσανε αυτό, το χρεώσανε εντός αγωγικών. Ναι, το χρεώσανε στον αδερφό σου. Αυτό. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν βαλιστικές εκθέσεις ούτε από το όπλο του, ούτε από τα όπλα των άλλων. Και εδώ είναι η παραλήψη του εισαγγελέα, ο οποίος έπρεπε να πάει στο σημείο, να τραβήξει φωτογραφίες, να δει τη θέση του νεκρού και όχι να το μετακινήσει. Και δεύτερον, γιατί δεν πήγανε, ενώ πήγανε και εδώ την κυρία Κάτσε, την κυρία Βασιλεία, γιατί δεν πήγανε να την πάνε να μιλήσει από μεγάφωνο να παραδοθεί ο γιος της? Τίποτα, ούτε ψυχολόγο. Γιατί δεν στείλανε εισαγγελέα να υποπτεύσει τη δράση. Εισαγγελέα Αλβανό να υποπτεύσει τη δράση τη Ρενέα. Ούτω ώστε τον να συλληφθεί. Του... Όχι να εκτελεστεί. Το σκοτώσανε με τη δεύτερη σφαίρα για να βεβαιωθούν ότι έχει πεθάνει. Τον δολοφονήσανε ψυχρό από πολύ λίγα μέτρα. Είναι βεβαιωμένο αυτό από τον κύριο Βουγιουκλάκη, από τον ιατροδικαστή. Θέλανε να βεβαιωθούν για το θάνατό του. Θα μπορούσαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Ή θα μπορούσαν να τον τραυματίσουν, ας πούμε, κάπου στο πόδι. Δεν κινδύνευε κανένας εκεί απάνω. Είναι απλά ένα γυμνό βουνό. Δεν υπήρχε ψυχή. Γιατί να πάνε τόσοι άντρες και να περικυκλώσουν για το σπίτι μας και να απειλήσουν για τους γονείς? Εντάξει, τόσοι τώρα... άντρες εναντίον ενός δεν μπορούσαν να το συλλάβουν. Δηλαδή, έκθεση μιλάει για δύο κάθετα τραύματα, τα οποία ήρθαν σε παράλληλη ευθεία, το ένα πολύ κοντά στο άλλο. Ούτε σκότωσε, ούτε έκανε κάτι. Ο Σωρός λοιπόν πλήθηκε. Την πήγανε 10 μέρες στα τύρανα, πλήθηκε. Εάν ήταν λοιπόν από τον ίδιο, θα υπήρχε πυρίτιδα στο σημείο και έκαυμα. Θα υπήρχε και φορά των τραυμάτων. Τον εσύρανε, μοραγούσε, τον σύρανε. Δεν μπορεί κάποιο να ρίξει δύο φορές
Καλά, αυτό ναι. Στον εαυτό του. Αυτό, είναι, αυτό, είναι, αυτό δίνει και χαμηλή νοημοσύνη. Αυτοί που το σκορδίστηκαν πρέπει να είναι κάποιοι κύκλοι πολύ χαμηλή σε επίπεδο και μαντέχει το πανικό του. Τρία χρόνια δεν ξέρουν τι να πούνε. 15 μέτρα αίμα το σέρνανε. Τα είδε σε αυτά. Τα είδαμε. Πήγαμε αμέσω εκεί και τα είδαμε. Ήταν ακόμη το χώμα εκεί. Το αίμα κόκκινο εκεί ακόμα. Εκεί αμέσω στο σημείο φτιάξαμε κόνσμα. Αμέσω εκεί. Και πηγαίναμε εκεί και κλαίγαμε από πάνω. Υπόψη είναι ότι λοιπόν, στο σημείο αυτό, για να το κλείσω, γιατί είναι σημαντικό. Και πετούν ντρόν πάνω από το σπίτι. Γιατί πετούν αυτά τα ντρόν πάνω από το σπίτι και παρακολουθούν τους γονείς μου, παρακολουθούν το σπίτι και φωτογραφίζουν, για ποιο λόγο? Και γιατί μας παρακολουθούν? Μια μορφή πίεσης. Και γιατί, ας πούμε, θέλω να πάω στο χωριό μου, να φοβάμαι να πάω στο χωριό μας. Ένα ιστορικό απλό βιβλίο. Γιατί έπρεπε να μας το πάρουν? Από μένα το πέραμε, κάνανε άκρη σε μένα. Γιατί έπρεπε να μας φωτοτυπούνε όλα μας τα στοιχεία? Πήγαμε με ένα βιβλίο που δώσαν κάποια σύλλογοι και μου το κατασχέσανε τότε που πήγαμε στην κοινή. Ήταν η ιστορία της Βόρειου Πυρηνικού. Ωραία, ένα βιβλίο. Σου κατασχέσανε ένα βιβλίο. Ναι, μου κάνανε άκρη σε δύο ώρες. Τι θέλεις αυτό το βιβλίο? Και ναι, και δεν μου το δώσαν να το δώσω. Όχι, λέει γιατί είναι αυτό και πώς το βρήκες και τα λοιπά. Το κατασχέσανε. Τον πήραν από το αυτοκίνητο και δεν ήξερα που πάει. Φωτογραφίζαμε τις αυτοδικές μας, τα στοιχεία μας, άλλες κυκλοφορίες. Επειδή είχες πάνω σε ένα βιβλίο. Ναι, κατασχέθηκε. Αυτό κάνανε να ζει έτσι, ο κύριος τον ομάζησε. Κάτι πιο σημαντικό. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή έχει χυθεί πάρα πολύ μελάκι, πάρα πολύ αρνητική ενέργεια και πάρα πολύ, ας το πω, κουτοπόνηρες, υποβολημές, ανήθικες, έχουν γίνει σπέκουλες γύρω από τον Κατσίφα. Στο σημείο που πήγε ο Κατσίφας, το ξεκαθαρίζουμε, πήγε ίσως συνειδητά. Γιατί εκεί είχε το στρατηγείο του η Γκεστάπο. Εκεί η Γκεστάπο, στο ίδιο σημείο, είχε εκτελέσει το 41 ή το 44. Τι μας είπανε ο παπάς σου? Το 40, ναι, άλλα δύο παιδιά. Δύο εκεί, παιδιά. Το ένα είχε. Ήταν 17 χρονών, είχε ένα αστέρι πίσω στη τσέπη του. Ένα αστέρι του Δαβίδ, προφανώς. Ναι. Αυτό δεν ήταν του Δαβίδ. Ναι. Και τον βρήκανε εκεί που είχε το στρατηγείο οι σύμμαχοι των Αλβανών, οι Ναζί, και το εκτέλεσαν. Και ένα άλλο παιδί, τι είχες πει, εσύ το έχεις πει. Τον δολοφονήσαν επισόπλατα. Στο ίδιο σημείο. Ναι. Έπεσε από δυνάμεις που ενεργούσαν σαν Ναζί. Αυτή τη συμμάχη των Ναζίων. Και ήθελε να δώσει ακόμα με το ίστατο του μήνυμα ότι ο συμβολισμός του είναι ότι τιμάει τους ήρωες του 40 που πολέμησαν τις δυνάμεις του άξονα. Μάλιστα. Έτσι, αυτό. Παιδιά, τι να πω. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Παιδιά, τι να πω. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αν δεν αντιλαμβάνομαι και τα νεύρα σας και το θυμό σας και την ίσως θα πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια του κύριου Βρόντια. Γιατί έχουμε υποστεί πολλαπλόπουλοι. Να βγουν στο δρόμο και να αντισταθούν, να μιλήσουν για τον αδερφό μου, να ανοίξουν τα στόματα και να ασκηθεί πίεση από την ελληνική πλευρά. Πρέπει να ασκηθεί πίεση, να δοθεί το πόρισμα. Να δοθεί η δικογραφία με τη δολοφονία του αδερφού μου. Πώς θα είναι ένα μάθημα αυτό που περιμένει και η Ευρώπη? Σε καταλαβαίνω απόλυτα και το θυμό σου καταλαβαίνω και την οργή σου. Γιατί και εμείς τόσα χρόνια περνάμε ένα βολγοφά. Δεν έχουμε ηρεμήσει. Υπόψη είναι ότι ο Κατσίφας είχε γίνει μια εκδήλωση από ένα σύλλογο για την αναγέννηση για την Βόρεια Ήπειρο, το Μάιο του 2018. Εκεί είχε πάει σαν απλώς να παρακολουθήσει. Είχε γίνει από άλλους, είχαν πάρει κάποιες σχετικές άδειες για την αυτονομία της Ήπειρου. Εκεί πήγε λοιπόν η Σεγκυρίμη, του στοχοποίησε κάποιος και. Και τον Κατσίφα περισσότερο και άρχισε να του ασκεί πιέσεις. Θες να πεις ότι προϋπάρχει ένας ένα αυτούς, υπόβαθρο. Ένας από αυτούς, ακριβώς. Αυτή λοιπόν η εκδήλωση που έγινε το Μάιο του 2018. Ήταν στοχοποιημένος, ξεκάθαρα. Για την αυτονομία της Ηπείρου ήταν ίσως η αφορμή να επιταχυνθούν οι εξελίξεις. Όχι την αυτονομία της Ηπείρου, ήταν μια εκδήλωση ιστορική για την αυτονομία του 2014. Για την αυτονομία της 2014. Αν είναι ακριβώς. Βορείου Ηπείρου. Τη υπογραφή τη συνθήκη του 2014. Η οποία με το πρωτόκολλο της Κέρκυρας ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Ήταν μια ιστορική εκδήλωση. Με άδειες από τις αλβανικές αρχές. Λοιπόν, ένας εξ αυτών πρόσφατα τιμωρήθηκε ερήμην με 8,5 χρόνια φυλάκιση. Εκεί. Ένας από αυτούς που ήταν του συλλόγου αυτού που έκαναν. Διοργανωτές, ας πούμε. Ναι, ένας από αυτούς. Και περισσότερο η συγκυρίμη στοχοποίησε το Κατσίφα. Θέλω να πω κάτι για το χωρίς να το διοργανώσει αυτό στην εκδήλωση. Άλλο τι κάνω. Πήγε να το παρακολουθήσει. Κάτι λοιπόν βάλανε λάδι στη φωτιά. Και... Δεν το ξέρουμε αυτό. Όχι. Όταν λέμε βάλανε λάδι στη φωτιά, κάποιοι δημιούργησαν κατέρωθεν
Αυτό το κλίμα. Εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω για τον πατέρα μου που τον καλούν συνέχεια η εισαγγελία να απολογηθεί για ποιο θέμα, για το προσκυνητάρι που ήθελε να φτιάξει, θέλει να ανάβει το κερί στο παιδί του, εκεί που έπεσε. Τόσο τραγικό να είναι. Να το πω πιο συγκεκριμένα. Δεν έχει, δεν έχει δικαίωμα αυτό, να το κάνει. Όχι. Δεν έχει δοθεί άδεια. Έχει ζητηθεί άδεια, δεν δώσανε. Ναι. Και καλά, η εδώ μπλέκονται όλοι. Εκκλησία, ελληνική εκκλησία. Τι κάνει. Ναι, 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 όχι, όχι τον καλούν. Τον καλούν να δώσει. Πρέπει να πάρουν θέση. Να δώσει τον παρόν κάθε 15 ή κάθε μήνα στην αστυνομία του Αργυρόκαστρου. Στο Αργυρόκαστρο να πάει. Να κάνει όλο αυτό το ταξίδι. Ναι, να πηγαίνει. Ένας τέτοιος άνθρωπος, αυτή η ηλικία. Ναι, με προβλήματα υγείας. Αυτό είναι απαράδεκτο, εντάξει. Του έχουν επιβάλει ποινή ενός έτους φυλάκιση επειδή κάνανε κάποια απόπειρα να φτιάξουν ένα μικρό προσκυνητάρι εκεί. Και σε έναν άλλον του βάλανε 3 χρόνια. Και επιβάλανε την ποινή με αναστολή να πηγαίνουν κάθε μήνα εκεί στο Αργυρόκαστρο. Να δίνουν το παρόν. Να παρόν. Και εκτρέπουν το θέμα. Αντί να δώσουν την δικογραφία για το γιο του. Δεν είναι διωγμός τώρα, τι είναι. Και, ναι, θα έπρεπε λοιπόν να και από την ελληνική πλευρά και η εκκλησία να ασκήσει πιέσεις. Να φτιάξουν ένα προσκυνητάρι. Πώς θα ζήσουμε ειρηνικά μαζί δηλαδή. Έχουν άναξει δυσκία και ακριβώς αυτό το προσκυνητάρι. Δηλαδή τι θα κάνει. Θα προστατεύει να μην πάρει φωτιά, ξέρω, από τα κεριά. Καλό θα κάνει. Τα δίκαια μας να τα σεβαστούν. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς θα είμαστε εδώ όποτε έχουμε νεότερα για αυτό το θέμα, διότι πρέπει η τάξη να είναι διασφαλισμένη. Εάν χτυπάς τις πόρτες της Ευρώπης, πρέπει και εσύ να φέρεσαι σαν Ευρωπαίος. Αλλιώς, πόρτα της Ευρώπης δεν βλέπεις. Έτσι.